Να είσαι καλά, Νίκη. Εμείς, επειδή υποδεχόμαστε και χθες, από χθες, για ένα ακόμη Σαββατοκύριακο, πάρα πολλά ερωτήματα στο επίπεδο της ατομικής υγιεινής, των απολυμάνσεων, των χώρων στο οποίο κινούμαστε, ζούμε, είτε είναι εργασιακός, είτε είναι ο ιδιωτικός μας χώρος. Είπαμε, Δέσποινα, να έχουμε κοντά μας. Ναι, είναι ανήσυχος και είναι λογικά. Χρειάζεται απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Τον άνθρωπο μπορεί να μας δώσει απαντήσεις. Τον δόκτωρα τον Κώστα Ντελέζο. Καλώς ήρθατε, δόκτωρ. Τα σέβη μας. Καλό πρωινό. Λέκτορας εφαρμογών εργαστηρίου απολύμανσης, αποστήρωσης, απομίανσης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχουμε κι άλλο ή τα είπα όλα? Τα είπατε. Τα είπα όλα. Και πάμε τώρα με τη Δέσποινα, κύριε καθηγητά, να δούμε λίγο τι κάνουμε με τα στοιχειώδη, τα οποία αποδεικνύονται να είναι τα πλέον βασικά στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ναι. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε και το οποίο είναι το μήνυμα των ημερών είναι ότι πρέπει να έχουμε μια οικονομία δυνάμεων. Δηλαδή, πολλές φορές στεκόμαστε στο γεγονός ότι τα ράφια του σούπερ μάρκετ αδειάζουν από τα αντισηπτικά. Μα τα αντισηπτικά είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, η οποία μπορούμε να έχουμε όταν μπορούμε πάρα πολύ καλά να κάνουμε τη δουλειά μας με τη χρήση του ζεστού νερού μαζί με οποιοδήποτε σαπούνι. Επίσης, ένας άλλος κίνδυνος ο οποίος υπάρχει, γιατί βλέπουμε ότι αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται από όλο τον κόσμο, αυτή τη στιγμή οργανωμένα κοινωνία, είναι ότι θα πάει μακριά. Άρα θα πρέπει να κάνουμε οικονομία δυνάμεων σε ποιο σημείο, στο οποίο να μην κουράσουμε τον κόσμο σε σημείο τέτοιο στο οποίο να εκτελούν καθημερινά οι ερωτελεστίες, να το πούμε εντός εισαγωγικών, δηλαδή να τους δώσουμε πολύ συγκεκριμένες οδηγίες σε τελικά να κουραστούν μετά από 15-20 μέρες, αλλά να έχουν απλές κινήσεις, να ξέρουν 2-3 κωδικοποιημένα πράγματα, τα οποία μπορούν. Αυτοματοποιημένα, όχι με ψυχαναγκασμό. Όχι, ακριβώς, όχι με ψυχαναγκασμό, γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος πλέον. Οπότε λοιπόν αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι πολλές φορές μπαίνει το ερώτημα, μπαίνουμε στο σπίτι, ερχόμαστε από το σούπερ μάρκετ, τι πρέπει να κάνουμε, έτσι. Εδώ λοιπόν τα σημεία τα οποία υπάρχουν και τα οποία έχουν τον κίνδυνο είναι το πόμολο της πόρτας και από εκεί πέρα η σακούλα εξωτερική η οποία έχουμε. Εδώ αυτό ουσιαστικά είναι το πεδίο, να το πούμε έτσι, το οποίο μπορεί να δραστηριοποιηθεί ο ιός. Επομένως, μόνο εκεί χρειάζεται να έχουμε μια απολύμανση πάνω σε μια επιφάνεια και τίποτα παραπέρα. Βγάζουμε την σακούλα, ό,τι είναι εσωτερική συσκευασία μπορεί να αποσκευαστεί και θα βάλουμε στα ντουλάπια μας και από εκεί και πέρα. Ο ιός. Πρέπει να πούμε στον κόσμο κάτι ακόμα, ότι δεν κολλάει έτσι εύκολα μια ασθένεια. Δηλαδή, παίζει ρόλο μεγάλο και ο αριθμός των ιών που χρειάζεται για να κολλήσει. Έτσι λοιπόν, αν πούμε ότι η συγκεκριμένη, γιατί μελετά το συγκεκριμένο ιός, ότι ας πούμε υποθετικά χρειάζεται 500 ιούς για να κολλήσεις, με μια τυχαία σειρά, το οποίο θα κουμπίσουμε τα πράγματα, θα πάρουμε 5, 10, θα φτάσουμε στο νούμερο αυτό. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο μπορεί να φτάσουμε κάποιο να κολλήσει ή να μην κολλήσει. Αυτό λοιπόν πρέπει να δώσουμε σαν μήνυμα. Άρα, και κύριε, παρουσίασα μια κάρτα, Δέσποινα, ναι, την οποία. Άρα αυτό ήθελα να πω στον κύριο Ντελέζο. Δηλαδή, προτιμάτε τι, ο καθαρισμός, δηλαδή να πλένουμε τα χέρια μας ή να τα απολυμένουμε? Και γιατί το σαπούνι μπορεί να καταστρέψει τον ιό από τα χέρια μας? Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εμείς η σχολή τρική μας, στο τμήμα των υγιεινολόγων, οι παλιά υπόπτες δημόσιας υγείας όπως λεγόταν, το μελετούμε χρόνια αυτά τα θέματα. Και βλέπουμε λοιπόν το συγκεκριμένο ιός έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στο εξωτερικό του περίβλημα έχει μια λιπόδη στιβάδα. Επομένως, ό,τι μπορεί να καταστρέψει το λίπος, να απομακρύνει το λίπος, είναι όπλο μας σε αυτόν τον αγώνα τον οποίο δίνουμε. Το σαπούνι λοιπόν τι κάνει? Το σαπούνι δεσμεύει το λίπος το οποίο υπάρχει πάνω στον ιό, με αποτέλεσμα λοιπόν μηχανικά από τα χέρια μας να απομακρύνει. Βοηθητικά βάζουμε ζεστό νερό, όσο πιο ζεστό αντέχουμε, γιατί αυτό είναι ένας καταλύτης, όπως λέμε, δηλαδή βοηθούμε να γίνει ακόμα καλύτερα και πιο γρήγορα η πράξη του καθαρισμού. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Επομένως, μόνο κάνουμε σωστά τον καθαρισμό των χεριών μας με νερό και σαπούνι και από εκεί και πέρα σκουπίζουμε τα χέρια μας και μπορούμε να κουμπίσουμε οποιαδήποτε επιφάνεια. Καθαρισμός και μετά απολύμανση. Τα στοιχειώδη είναι, πλένουμε χέρια και προσέχουμε, βγάζουμε τα διάφορα αγαθά, τα διάφορα προϊόντα από τη σακούλα, την πετάμε τη σακούλα. Ναι. Καλό είναι. Έτσι και όσο ανακυκλώσιμη είναι, εφόσον είναι. Αν είναι μια τσάντα την οποία χρησιμοποιούμε, προφανώς θα χρησιμοποιούμε μεγάλια. Και εδώ είναι ένα ερώτημα που μας θέτουν, τι κάνουμε με τις επιφάνειες. Μάλιστα. Πάμε, αφήνουμε τα προϊόντα στον πάγκο της κουζίνας, για παράδειγμα. Ωραία. Λοιπόν, πάλι εκεί πέρα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, συνέχεια μέσα στο σπίτι μας να περνάμε τις επιφάνειες με ισχυρά διαλύματα χλωρίου.
κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει. Γιατί εδώ τελικά θα πάμε να σωθούμε από τον ιό και θα πεθάνουμε τα χημικά τα οποία θα έχουμε στα σπίτια μας. Έτσι. Άρα εδώ τίθεται ένα ζήτημα και το οποίο βλέπουμε επίσης αυτές τις μέρες, όχι μόνο σε απολυμάνσεις στον χώρο του σπιτιού, αλλά και στις γενικότερες απολυμάνσεις που γίνονται, τραγικά σημεία. Δηλαδή να βλέπουμε υδροφόρες Δήμων να ψεκάζουν μέσα σε χώρους στον αέρα, στον οποίο κινούνται άνθρωποι ακόμα. Βλέπουμε να ψεκάζουν πάνω σε τρόφιμα σε σούπερ μάρκετ, να ψεκάζουν παρουσία, να υπάρχει βροχή και να ψεκάζουν. Δηλαδή τραγικά λάθη τα οποία γίνονται και αυτό πρέπει να εμπιστευόμαστε στους ανθρώπους. Μας ψεκάζουν γενικά, κύριε Τελεζό. Ελπίζω όχι με την έννοια που το λέτε, αλλά θα πρέπει και εμείς να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Επομένως, ο καθαρισμός και τη επιφάνεια ισχύει με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ένας πολύ καλός καθαρισμός και απλά διαλύματα απολύμανσης, έτσι, δηλαδή με ένα απλό καθαριστικό στο σημείο το οποίο υπάρχει, μετά από κάποιες ώρες. Άρα περάσαμε στην υπερβολή, αυτό μας λέτε. Ναι, έχουμε περάσει στην υπερβολή. Και γι' αυτό τα παπούτσια τα βγάζουμε. Τα παπούτσια θα τα βγάλουμε. Καλό είναι και αυτό δεν είναι μόνο λόγω του κορονοϊού, αλλά θα πρέπει να είναι μια οδηγία την οποία τα έχουμε γενικά στα σπίτια μας και μετά όταν τελειώσει όλη αυτή η άσχημη κατάσταση. Όπως επίσης και τα ρούχα μας, με το που μπαίνουμε μέσα στο σπίτι, να πούμε ότι είναι μια πορώδη επιφάνεια τα ρούχα μας, τα οποία μπορεί να φιλοξενηθεί ο ιός κάποιες ώρες, αλλά αυτό το οποίο είναι να κάνουμε είναι το εξής. Δεν θα τα τεινάξουμε μέσα στο σπίτι τα ρούχα μας, θα πάμε στο μπαλκόνι να τα αφήσουμε αν έχει ήλιο ακόμα καλύτερα, γιατί ο ιός σκοτώνει την παρουσία της ακτινοβολίας του ήλιου, οπότε θα τα αφήσουμε 1-2 ώρες, άμα μπορούμε ακόμα περισσότερο, ή θα τα αφήσουμε όλο το βράδυ και την επόμενη μέρα να τα φορέσουμε. Μιλάω για ένα σακάκι, ένα μπουφάν κτλ. Οτιδήποτε μπορεί να μπει στο πλυντήριο, θα μπει στο πλυντήριο, θα πληθεί κανονικά στις θερμοκρασίες πάνω από 70 βαθμούς Κελσίου, όπως λένε και οι διεθνείς οδηγίες. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα, για τα τρόφιμα, η απολύμανση. Να πω το εξής, ότι η απολύμανση για τα τρόφιμα και δεν προτείνεται αλλά και δεν επιτρέπεται, γιατί μέχρι τώρα, από ό,τι γνωρίζω, ΕΟΦ μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει άδεια για κανένα χημικό να χρησιμοποιείται για απολύμανση των τροφίμων. Ούτε καν το σαπούνισμα. Γιατί τελικά την ώρα που σαπουνίζουμε ένα τρόφιμο, περνάει το σαπούνι μέσα στο τρόφιμο. Άρα λοιπόν τρώμε και το σαπούνι. Άρα ξεπλένουμε έτσι, τα τρόφιμα. Ακριβώς, θα ξεπλένουμε. Ο ιός, να πούμε ότι δεν μεταδίδεται με τα τρόφιμα. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Επίμονος μας θέτει το θέμα, με ξύδι μπορούμε να περάσουμε τα τρόφιμα? Ναι, βεβαίως μπορούμε να τα περάσουμε. Απλώς να κάνουμε μια διευκρίνηση. Πολλές φορές βάζουμε νερό με ξύδι μαζί. Δεν έχει κανένα νόημα να γίνει αυτό. Θα βάλουμε λοιπόν νερό τρεχούμενο πρώτα, το ξύδι ράντισμα από πάνω. Πρέπει να τα αφήσουμε 5 λεπτά για να κάνει αυτό που λέμε το όξινο pH, δηλαδή να δημιουργηθεί, να το πούμε απλά, μια ξινή επιφάνεια που θα μπορέσει να δρανοποιήσει τον ιό. Ξέπλυμα με τρεχούμενο νερό και τελειώσαμε. Με τα κλιματιστικά τι γίνεται, κύριε Τελεζό? Με τα κλιματιστικά μέχρι στιγμής, από το περιστατικό που είχαμε με το κουρασγερόπλιο, το Diamond Princess, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, είχε μπει το θέμα να διερευνήσουν κατά πόσον πέρασε στις διπλανές καμπίνες. Δεν διερευνήθηκε, δεν απαντήθηκε τελικά κατά πόσον κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Προληπτικά, παρόλο ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, αυτό το οποίο λέμε εμείς σαν υγιεινολόγοι είναι να γίνει στην κεντρική μονάδα, ιδιαίτερα όταν έχουμε κεντρικό κατανεμητή σε κάποια κτίρια, σε κάποια γραφεία κτλ., να γίνει μια εφαρμογή με μια συσκευή η οποία περνάει περιόδια ακτινοβολία. Αυτή προτείνεται μία φορά την εβδομάδα, αυτή προτείνεται από τη Διεθνή Βιβλιογραφία και είναι κάτι το οποίο προτείνει για την απολύμανση του αέρα. Όχι όμως χημικά προς Θεού, γιατί είδαμε τραγικές καταστάσεις να ψεκάζουν με χλώριο μέσα στα κλιματιστικά. Λοιπόν, το Δέσποινα, επειδή μας το θέτει και ο Νίκος, πολλοί συμπολίτες μας φοράνε μάσκες, κύριε Τελεζό, ενώ περπατάνε σε ανοιχτούς χώρους, όπως σε δρόμους, πεζοδρόμια κτλ. Ομοίως και στο αυτοκίνητο, στο χώρο της καμπίνας, έχουμε δει και κατά μόνας να φοράει μάσκα μέσα στην καμπίνα του αυτοκίνητου. Και βλέπουμε ότι και αρκετούς συναδέλφους μας θέτει ο φίλος ότι φοράνε στον δρόμο μάσκα. Τελικά βάζουμε όλοι μάσκες ή όχι? Επειδή εμείς έχουμε πει ότι όσοι είμαστε στην ηλικία την παραγωγή υγιής, υγιέστατη, δεν ωφελεί να φορέσουμε μάσκα. Ακριβώς. Να το πούμε αλλιώς, ότι η μάσκα προτείνεται μόνο όταν θα πούμε σε κάποιο χώρο στον οποίο υπάρχει ο στοιχειώδης συνωστισμός, άρα εκεί υπάρχει το ενδεχόμενο ιός από κάποιον ο οποίος είχε ένα φτέρνισμα βήχα να παραμείνει για κάποιες μέχρι το πολύ 2-3 ώρες στον αέρα, άρα με μια κίνηση που θα κάνει ο αέρας να υπάρχει σε ένα χώρο. Άρα λοιπόν, για παράδειγμα, μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, καλό είναι να φορέσουμε τη μάσκα μας, όχι γάντια, με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα είμαστε πειθαρχημένοι και δεν θα βάλουμε τα χέρια μας στο στόμα. Άρα λοιπόν, εκεί μέσα έχει νόημα. Το να κυκλοφορούμε στο δρόμο έξω δεν έχει κανένα νόημα να φοράμε τη μάσκα έξω, γιατί ο ιός έχει φυσικούς ανταγωνιστές. Άρα εκεί δεν έχει νόημα να πάμε να φοράμε τη μάσκα και να προχωρούμε σαν χειρούργοι μέσα στον δρόμο. Κύριε Τελέζο, τελικά ο καιρός, αν
αυξηθεί η θερμοκρασία, θα μπορέσει να καταστρέψει τον ιό. Ο ιός αυτός... Γιατί είπατε για τα ρούχα προηγουμένως, θα τα βγάλουμε έξω στο μπαλκόνι. Αυτό σας... ο ιός αυτός απεχθάνεται τη ζέστη και την ξηρασία. Λοιπόν. Επομένως, αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα το οποίο μπορούμε να δώσουμε, χωρίς βέβαια να έχει αποδειχθεί πώς θα δράσει η παρουσία θερμότερου κλίματος. Πάντως, οπουδήποτε έχουμε ξηρές συνθήκες, αυτό είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει. Θα πω για παράδειγμα, βγαίνουμε και ασκούμαστε κάποιες ώρες την ημέρα. Αν λοιπόν μία μέρα έχει βρέξει και μετά έχει ζέστη, άρα λοιπόν έχουμε αυτό που λέμε υδρατμούς από το δάπεδο, από τις επιφάνειες εξωτερικές, καλό είναι εκείνη την ώρα να μην αθληθούμε, διότι με την έννοια ότι τα αερολύματα τα οποία δημιουργούνται στο χώρο θα τα εισπνεύσουμε. Ας είναι ξηρή η μέρα, να μην έχει καθόλου βροχή, να βγούμε να κάνουμε τη γυμναστική μας. Και εντελώς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν, Δέσποινα, να δούμε και την πρόγνωση του καιρού.